Αμερικανικές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν με ύποπτο τρόπο το ζήτημα των 10 ναυτικών μιλίων του ελληνικού ενέριου χώρου σε μια προσπάθεια να πείσουν την κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα υλοποιεί παράλογες πρακτικές εν μέσω διερευνητικών επαφών στις οποίες οι Τούρκοι ζητούν τη διχοτόμηση του Αιγαίου ενώ αμφισβητούν και την κυριότητα ελληνικών νήσων. Σύμφωνα με την ειδικό Ρεμπέκα Λαφίντ, η διαμάχη μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα σε σχέση με τον εναέριο χώρο είναι μια διαφορά η οποία έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στι αεροπορικέ επιχειρήσει, ενώ η συνεχή έκδοση Νόταμ προκαλεί προβλήματα και στην ίδια τη συμμαχία του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό που φαίνεται να είναι μια μάλλον ανόητη σύγκρουση έχει στην πραγματικότητα μια πιο σοβαρή πλευρά. Πού διαφωνούν οι δύο πλευρές? Αυτή η διαμάχη αφορά την κατοχή εδάφους ή σε αυτήν την περίπτωση υφαλοκρηπίδας, δηλαδή ένα κομμάτι γης που βυθίζεται κάτω από αρκετά μίλια από τις ακτέ, οι Τούρκοι το θέλουν γιατί έχει έναν θησαυρό ενεργειακών πόρων, ενώ οι Έλληνες το θέλουν γιατί πιστεύουν ότι πάντα ήταν δικό τους. Η διαμάχη τώρα των δύο πλευρών κινείται λίγο υψηλότερα από την υφαλοκρηπίδα. Όπω εκείνοι οι ενοχλητικοί γείτονε που συνεχίζουν να επεκτείνουν το φράκτη του στον κήπο σα, έτσι και η Ελλάδα αποφάσισε ότι ο εναέριο χώρο της δεν θα εκτείνεται στα συνηθισμένα 6 ναυτικά μίλια με βάση τα χωρικά ύδατα, αλλά στα 10 ναυτικά μίλια. Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει αυτά τα επιπλέον 4 ναυτικά μίλια ω ελληνικά. Ούτε ο ICAO το κάνει, αφού έχει στο καταστατικό του από το 1948 ότι ο εναέριο χώρος πρέπει να συμπίπτει με τα χωρικά ύδατα. Έτσι, έχουμε μια τέλειωτη μάχη με ανακοινώσει νότα μεταξύ των δύο χωρών. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και στον έλεγχο του εναέριου χώρου διότι επηρεάζει τα FIR και τι πτήσει μαχητικών αεροσκαφών. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε πολλά επεισόδια στον αέρα. Το 2014, ο αριθμό των τουρκικών εισβολών στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκε σε περίπου 1500. Το 2020 ήταν μια τεταμένη χρονιά μεταξύ των δύο χωρών, και το 2021 φαίνεται απίθανο να παρατηρηθεί μεγάλη αποκλιμάκωση. Ενώ οι άμεσε συγκρούσει μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων αποφεύγονται λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, το πρόβλημα παραμένει στι εμπορικέ πτήσει. Οφείλουμε να δώσουμε προσοχή όμω με τι συνεχεί εκδόσει ΝΟΤΑΜ και σε τυχόν προσωρινέ απαγορεύσει ή περιορισμού στον εναέριο χώρο στο Αιγαίο, που ενδέχεται να εμφανιστούν λόγω τη αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Επιπλέον, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και ο εναέριο χώρο τους της παρέχει μια σημαντική διαδρομή πτήσης μεταξύ Ασία, Μέση Ανατολή και Δυτικής Ευρώπης, αναφέρει η ίδια μεταξύ άλλων. Υπενθυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2020, σε έκθεσή του προ το Κογκρέσο, το State Department ανέφερε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να παράσχει μια λίστα με τι επιβεβαιωμένε παραβιάσει του εναέριου χώρου τη Ελλάδα από τι 17 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι λόγοι που αυτό καθίσταται αδύνατο για την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, η Ελλάδα διεκδικεί ένα αέριο χώρο που επεκτείνεται έω τα 10 ναυτικά μίλια και χωρικά ύδατα μέχρι και 6 ναυτικά μίλια. Με βάση το διεθνέ δίκαιο, ο αέριο χώρο μια χώρα συμπίπτει με τα χωρικά τη ύδατα. Γι' αυτό οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ένα αέριο χώρο μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια σύμφωνα με τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ δεν έχουν την ίδια άποψη για την έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεύτερον, παρόλο που η Ελλάδα διεκδικεί μέχρι και 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, η χώρα και οι γείτονέ τη δεν έχουν συμφωνήσει σε συνοριακή οριοθέτηση σε εκείνε τι περιοχέ όπου αλληλοεπικαλύπτονται τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματά του. Η απουσία μια τέτοια οριοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σε ό,τι αφορά την έκταση των χωρικών υδάτων τη Ελλάδα και τον αντίστοιχο εναέριο χώρο στι περιοχέ αυτέ, καθιστώντα αδύνατη οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνολικών παραβιάσεων. Η ΙΠΑ παρότριναν τότε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τα εκκρεμή διμερεί ζητήματα σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά του με ειρηνικό τρόπο και με βάση το διεθνέ δίκαιο. Του ενοχλούν του Αμερικάνου στα 10 ναυτικά μίλια στον εναέριο χώρο, αλλά δεν του ενοχλούν τα σχέδια των Τούρκων με τη γαλάζια πατρίδα, το θέμα τη αποστρατικοποίηση 18 νησιών του Αιγαίου και το σχέδιο Αιγαϊντάκ, με το οποίο ζητούν οι Τούρκοι 150 νησιά. Δεν ενοχλεί, τις είπα επίσης, το γεγονός ότι η σημερινή Τουρκία έχει ενωθεί ουσιαστικά με το Ισλαμικό κράτος και ασκεί τρομοκρατία παγκοσμίως και κυρίως στη Μεσόγειο, μετακινώντας χιλιάδες τζιχαντιστές. Δεν τους ενοχλεί η αποκάλυψη τόσων εγκλημάτων στα οποία εμπλέκεται αυτή η χώρα, Τουρκία, και τους ενοχλεί που η Ελλάδα έχει 10 μίλια εν αέριο χώρο. Η Τουρκία, αν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, θα γίνει η Γερμανία του 1939 για ένα μεγάλο μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αφρική και αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ απ' όλα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για